αυτοκράτορα με λένε. Δεν είμαι και το πιο ταπεινό παιδί έτσι για να αποβάλω αυτόν τον τίτλο από πάνω μου και το δέχομαι και θα τον υπερασπιστώ μέχρι τέλους. Συνέχεια παίζω. Μην το πεις στην ομάδα μου γιατί μπορεί να... Αλλά ήμουνα. Πήγαινα και στην Κυπριάδου, ναι. Στα Ανοπατήσια. Δεν σ' αρέσει εκεί, Χάνεις εκεί μάλλον. Σας περιμένουμε. Μου λες τώρα άμεσα ότι εμέσως μάλλον ότι υπάρχει ανοιχτή πρόκληση. Ναι, ναι. Πρέπει να χαλάσουμε τις καρδιές μας λοιπόν. Ήρθαμε εδώ να αγαπηθούμε, να γίνουμε μια ωραία παρέα και τώρα μου πετάς όλα αυτά εδώ τις προκλήσεις. Τελευταία φορά που έχασα, πριν το Μιλένιουμ πρέπει να ήταν, 99-98. Τι να σου πω, υπάρχουν κάποιοι αφελείς τύποι, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Τι να κάνω, YouTube, Google. Τα δύο αδέρφια. Εντάξει, προφανώς, ειδικά από το μικρό, είναι αχάριστος αν βρεθεί αντιμέτωπος μαζί μου. Ναι. Δηλαδή, τον έχω στηρίξει, τον Αλέξανδρο. Δηλαδή, αν πραγματικά έχει πει τέτοια κουβέντα, τι να σου πω, πέρα το ότι θα στεναχωρηθώ, θα στεναχωρηθεί και ο ίδιος. Δεν έχω παίξει ποτέ μαζί του, απλά πάντα μου λέγανε πρέπει να παίξει με τον Γκέις. Για τον Μπράουν. Έλα, τον Μπράουν. Στο PlayStation πάλευα μια φορά να χάσω, δεν κατάφερα. Πάλευα, δεν μπορούσα. Κοίταξε να δεις έτσι. Είναι καλός, ανοιχτά είναι δυνατός ο Τσιρόπουλος. Αλλά είναι λίγο soft. Δηλαδή, τις προάλλες πότε ήταν, παίζαμε στην Κυπριάδου. Με ένα τζαρισματάκι έκανε κανένα μισά ώρα να συνέλθω. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε άλλο. Από το Περιστέρι το παιδί. Ναι. Ρώτα το στον τρίτο να σου ανοιχτώ. Κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται τώρα, εντάξει. Δηλαδή σου μιλάω με στοιχεία. Δεν σου μιλάω με ενδείξεις, σου μιλάω με στοιχεία και αποδείξεις. Δηλαδή τι άλλο να κάνω. Έχεις ενημερώσει το επίπεδο θα είναι υψηλό. Άμα είναι MVP σου, Καμαριανός, θα πάω να παίξω στο Uniliga. Δεν υπάρχει λόγο. Απλά φροντίστε να φέρετε καμιά καλή ομάδα, γιατί στο 3-on-3 δεν συγχωρώ. Απλά αυτό να ξέρετε.